Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, καταρχάς ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου σας και μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το δημογραφικό. Βέβαια, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το δημογραφικό πρόβλημα εδώ στη στερεά Ελλάδα, όπου ορισμένοι δήμοι έχουν πάρα πολύ υψηλούς δείκτες γύρανσης του πληθυσμού, όπως η Λαμία, η Θήβα, η Λιβαδιά, ο Δήμος Λοκρών, θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το έγκλημα της Λάρκο, ένα έγκλημα που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλουμε πραγματικά να μεταφέρουμε και εδώ τη φωνή διαμαρτυρίας των ίδιων των εργαζομένων της Λάρκο, την αγωνία όλων των κατοίκων των περιοχών γύρω από αυτή. Γιατί 4 χρόνια τώρα, με το αφήγημα του προσωρινού και με την αναμονή του επενδυτή που έρχεται, η κυβέρνηση επιτέθηκε με πραγματική λύσα, θα έλεγα, στους εργαζόμενους, αλλά και στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Χάθηκαν 800 θέσεις εργασίας. Έκλεψαν το μόχθο μιας ζωής από εργαζόμενους και μικροεργολάβους, κατ' επέκταση και από τις τοπικές κοινωνίες. Η συρρήκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων της Λάρκο, η ανασφάλεια, η απαξίωση, οδήγησαν στη μετανάστευση νέα ζευγάρια από την περιοχή μας. Έκλεισαν μαγαζιά, σχολεία συρρυκνώθηκαν. Και σήμερα, πριν τη μεταβίβαση της Λάρκο στα αρπακτικά, αντί να εξυγχρονίσουν, αντί να αναπτύξουν τη Λάρκο, η οποία είναι ένα πραγματικό χρυσορυχείο, όχι μόνο για τη στερεά, όχι μόνο για την οικονομία της χώρας, για ολόκληρη τη χώρα, αλλά και ευρύτερα, αντί να ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, κλείνουν τη Λάρκο και ας είναι η μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδηρονικελίου σε όλη την Ευρώπη. Αντί για άνοιγμα θέσεων εργασίας, στέλνουν ειδικευμένους μεταλλεργάτες και μεταλλορύχους με 850 ευρώ από τη Λάρκο για να καλύψουν τη γύμνια της υποστελέχωσης των δομών υγείας. Οι ίδιοι εργάτες εκεί στη Λάρκο ρωτούν τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι που ζουν στους 2 οικισμούς της Λάρκο. Τι θα γίνουν οι άρρωστοι που είναι σε πρόγραμμα θεραπείας μέσω του ασφαλιστικού συμβολέου. Τι θα γίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Πώς θα συνεχίσουν τα φροντιστήρια, τις σπουδές τους. Πώς θα πληρωθούν τα δάνεια, το ρεύμα, τα τρόφιμα. Πού θα απορροφηθούν τόσοι άνεργοι. Θα γίνουν εργάτες σε άλλες βιομηχανίες. Θα γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Μα τα μαγαζιά κλείνουν ήδη το ένα μετά το άλλο. Θα γίνουν αγρότες με το υψηλό κόστος παραγωγής, την ακαρπία, τις χαμηλές τιμές που ξεκληρίζουν τους ήδη αγρότες, όσους ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Θα γίνουν κτηνοτρόφοι. Μα μια το υψηλό κόστος παραγωγής, μια οι χαμηλές τιμές, μια η αρρώστια της ευλογιάς, μια η ανυπαρξία του κράτους που δεν έχει υποδομές και πλημμυρίζουν και καίγονται, οδηγούν σε θάνατο τα ζώα, ξεκληρίζονται οι κτηνοτρόφοι μας. Τι θα γίνουν λοιπόν τόσες οικογένειες? Οι επιλογές είναι 2. Ή θα μεταναστεύσουν ή θα αγωνιστούν όλοι μαζί, ενωμένοι, όλοι οι εργάτες της Λάρκο, όλοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι νέοι και οι νέες, για να μείνει η Λάρκο ανοιχτή, για να μείνει η περιοχή μας ζωντανή. Είμαστε μαζί τους, δηλώνουμε και εδώ από το βήμα αυτού του φόρουμ, μέχρι τη νίκη. Και το θέμα του συνεδρίου σας αυτό ακριβώς σημαίνει. Σε όλα αυτά που μόλις ανέφερα βρίσκεται και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, όπως και το πρόβλημα του brain drain. Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παρακολουθούμε σταθερά την επιστημονική συζήτηση για το δημογραφικό, επικεντρώνοντας και την ιστορική του εξέλιξη, αλλά και στις βαθύτερες οικονομικές, κοινωνικές αιτίες που αντανακλώνται στους δημογραφικούς δείκτες. Από αυτή τη σκοπιά διαμορφώνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια, η συζήτηση για το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις μεγάλες, τις αναπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες, δεν μιλάω για την Ασία ή την Αφρική, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι άλλα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντανακλά ένα βαθύτερο ζήτημα, παρόλο που εκδηλώνεται οπωσδήποτε διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Συνολικά υπάρχει σταδιακή επιδείνωση των δημογραφικών δικτών τα τελευταία χρόνια. Από τα ίδια τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομολογείται πως η σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της δυνητικά θα μειώσει το σχετικό βάρος της και στην παγκόσμια οικονομία και θα περιορίσει την γεωπολιτική επιρροή της. Σε κάθε περίπτωση, οι παράγοντες που συνθέτουν το δημογραφικό πρόβλημα είναι πρωτίστως οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί. Από αυτή την άποψη, οι δημογραφικές εξελίξεις είναι άμεσα συνυφασμένες με τους συνολικότερους όρους ζωής της λαϊκής οικογένειας, κυρίως των νέων ζευγαριών. Στην Ελλάδα, οι πολιτικές που προωθούν τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων παλιότερα, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Η πληθυσμιακή μείωση και εδώ στη στερεά Ελλάδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής. Δεν αφορά μόνο την απώλεια θέσεων εργασίας από το σταδιακό, για παράδειγμα, κλείσιμο υποκαταστημάτων του ΙΚΑ, των ταχυδρομείων, υποκαταστημάτων τραπεζών, της εφορίας, της συγχώνευσης σχολείων, το λουκέτο σε μικρομάγαζα και σε βιοτεχνίες που είχαν αναπτυχθεί γύρω τους, τις προτάσεις μεταξύ άλλων επίσης τώρα τελευταία για την κατάργηση του ειρηνοδικείου Αταλάντης και τόσα άλλα. Συνολικά, η περιοχή και με το παράδειγμα της Λάρκο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχει η χώρα μας για το ποιος πληρώνει τις συνέπειες των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών που εφάρμοσαν ή υπερασπίζονται με τον ένα ή άλλο τρόπο όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με γνώμονα μόνο το κέρδος των μεγάλων ομίλων και όχι τις ίδιες τις ανάγκες των εργαζομένων. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα, αν και με διαφοροποίησεις, παρατηρείται συρρίκνωση του πληθυσμού, η οποία οφείλεται και στη μεγάλη μείωση των γεννήσεων. Η αναστολή στην απόφαση ενός ζευγαριού, κυρίως της γυναίκας, να αποκτήσει παιδιά στην πιο γόνιμη ηλικία, είναι αποτέλεσμα και σημαντικών κοινωνικών αλλαγών. Αφορά κυρίως τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία, η οποία βέβαια έχει προοδευτικό χαρακτήρα, αλλά αντικειμενικά διαμορφώνει νέες ανάγκες, αλλά έχει και νέες απαιτήσεις. Πρόκειται για αλλαγές που έχει ανάγκη η ίδια η καπιταλιστική οικονομία, αλλά δεν συνοδεύονται με τις ανάλογες κρατικές, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας της ίδιας της οικογένειας. Την ίδια ώρα παρουσιάζεται ο ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας, η επιλογή ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξη και στην δημιουργία οικογένειας. Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και προηγούμενων κυβερνήσεων, ουσιαστικά καλούν τις εργαζόμενες να συμφιλειωθούν με την ευέλικτη, όπως τη λένε, εργασία, με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, με δουλειά τις Κυριακές, με τηλεεργασία, που καταργεί
και κάθε σταθερότητα στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο και στο χώρο εργασίας. Η ευελιξία έρχεται να στηρίξει τις ανάγκες της μεγάλης καπιταλιστικής εργοδοσίας και όχι της εργαζόμενης μητέρας. Πρόκειται για τις δήθεν ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών στην εργασιακή ζούγκλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα όμως που συζητάμε για τους δημογραφικούς δείκτες, η μητρότητα γίνεται συνώνυμο της ανεργίας, της απόλυσης. Υπάρχουν περιπτώσεις νέων εργαζομένων γυναικών οι οποίες χάνουν το επίδομα της άδειας μητρότητας γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια για να το πάρουν αυτό. Πρόκειται βέβαια για διάταξη που διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί η μητρότητα αποτελεί για αυτούς κόστος για το κράτος, κόστος για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αποτελεί πρόκληση να προβάλλεται από επιχειρηματικούς κολοσσούς και κυβερνήσεις ως λύση η κρυοσυντήρηση οαρίων για κάθε νέα μισθωτή ή αυτοαπασχολούμενη επιστήμονα, η οποία στερείται την ουσιαστική κοινωνική στήριξη για την απόκτηση παιδιών στην πιο γόνιμη ηλικία. Την ίδια ώρα βέβαια, η εμπορευματοποίηση της υγείας, ιδιαίτερα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αποφέρει τεράστια κέρδη στους αντίστοιχους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς φυσικά, οι οποίοι εμπορεύονται τις αγωνίες των νέων ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Έτσι γενικεύεται η ανασφάλεια της μισθωτής, της γυναίκας αυτοαπασχολούμενης, χωρίς ουσιαστικά αυτή να έχει απαλλαγή από την ατομική φροντίδα, από την ευθύνη, όχι μόνο για την αναπαραγωγή της δικής της εργατικής δύναμης, αλλά και για την στήριξη των παιδιών της και πολύ συχνά βεβαίως, όπως ξέρουμε, και των ηλικιωμένων γονιών ή συγγενών της. Τι γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια? Γνωρίσαμε μια πολιτική, και μάλιστα από όλες τις κυβερνήσεις, στην οποία κυριάρχησε η ανταποδοτικότητα ακόμα και μέσω των κρατικών δομών προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, με τα τροφεία στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι φυσικά υπολείπονται και των σύγχρονων αναγκών μιας εργατικής λαϊκής οικογένειας. Έτσι, τα προγράμματα για την περιβόητη ευέλικτη φροντίδα των παιδιών βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από τη σύγχρονη ανάγκη των παιδιών για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν φροντίδα, προσχολική αγωγή, για την ολόπλευρη ψυχοσωματική, διανοητική, κοινωνική τους ανάπτυξη. Όσο για κάποια νέα, υποτίθεται, έτσι τα λένε, μέτρα, όπως είναι οι νταντάδες της γειτονιάς και η προσωπική βοηθή για αναπήρους, είναι ημίμετρα τα οποία στην πραγματικότητα παρέχουν πολύ υποβαθμισμένες υπηρεσίες, υποκαθιστούν την έλλειψη επιστημονικά οργανωμένων κρατικών δομών, ενώ ανοίγουν και νέα κανάλια αφέμαξης του εργατικού, του λαϊκού εισοδήματος. Λέμε καθαρά ότι η στήριξη των γεννήσεων δεν γίνεται με ημίμετρα, με πολιτικές που λογαριάσουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας και στήριξης της οικογένειας με τη λογική του κόστους ωφέλους για το κράτος φυσικά και με γενικό κριτήριο το κέρδος λίγων μονοπωλίων. Από την άλλη, όλοι μας γνωρίζουμε πως την ανασφάλεια και τις αναστολές στη δημιουργία οικογένειας εντείνει η μείωση του λαϊκού εισοδήματος. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Στα τέλη του 2023, τουλάχιστον 3 στους 10 εργαζόμενους είχαν μεικτό μισθό κάτω από τα 800 ευρώ. Πάνω από το 50% των μισθωτών είχαν μηνιαίο μισθό κάτω από 1.000 ευρώ, μεικτά, δηλαδή κάτω από 850 ευρώ καθαρά.
η γενική συμπίεση του εργατικού εισοδήματος εντείνεται από την ακρίβεια ιδιαίτερα στα είδη βασικής ανάγκης, επίσης από την ενεργειακή φτώχεια, σε συνδυασμό με την παραπέρα υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας, της ολόπλευρης κοινωνικής στήριξης των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αναπηρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η μέση δαπάνη για την υγεία φτάνει τα 1.000 ευρώ το χρόνο, που για πολλούς σημαίνει 1,5 μισθό. Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν τις συνέπειες που έχει η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της υγείας, η οποία απογειώνεται και με το απαράδεκτο καθεστώς σήμερα τον επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων που βάζει την ίδια τη ζωή του ανθρώπου σε τιμοκατάλογο. Στο έδαφος αυτό, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόνοιας προσβλέπουν στην αγορά που δημιουργεί η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών και της φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων. Και με την ευκαιρία τώρα της αναφοράς στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, κατά τη γνώμη μας είναι τελείως αντιδραστική η αφετηρία της συζήτησης με επίκεντρο την ανησυχία για την αύξηση των ηλικιωμένων στο γενικό πληθυσμό, η οποία αντανακλά την άνοδο βεβαίως του προσδόκιμου ζωής. Γιατί και αυτό επιχειρείται να προσεγγιστεί από τη σκοπιά του καπιταλιστικού κέρδους. Είναι γεγονός ότι εκδηλώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από την ονομαζόμενη οικονομία φροντίδας, care economy, δηλαδή τις υπηρεσίες γύρω από την φροντίδα των ηλικιωμένων. Επιχειρηματικοί όμιλοι, διακρατικές ενώσεις εντοπίζουν μια ανερχόμενη αγορά, λένε σε αυτό. Μάλιστα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαβλέψει οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη γύρανση του πληθυσμού, δικά της τα λόγια. Μια άλλη πλευρά αφορά και στο πώς αξιοποιούνται ορισμένες τέτοιες εξελίξεις σε σχέση δήθεν με τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ουσιαστικά επιδιώκεται με εκβιαστικά διλήμματα η υποταγή των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις αντιασφαλιστικές ανατροπές που υλοποιούνται όλες τις τελευταίες δεκαετίες από τις κυβερνήσεις, με βάση βέβαια πάντα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί ευρωεκλογές έχουμε μπροστά μας. Τι συμβαίνει? Προχωρά η εξατομίκευση της σύνταξης στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης που αφορά κυριολεκτικά συντάξεις πείνας, συμπληρώματα επίσης από τα επαγγελματικά ταμεία ή την ιδιωτική ασφάλιση. Ως λύση στις μικρότερες συντάξεις και τον αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, προωθούνται τα συστήματα ευέλικτης συνταξιοδότησης, τα προγράμματα μερικής συνταξιοδότησης, που συνδυάζουν τη δουλειά με μειωμένο ωράριο με μια μερική συνταξιοδοτική παροχή. Η παράταση του εργάσιμου βίου και η ενεργός γύρανση δεν αφορά τις ανάγκες κοινωνικής στήριξης των ηλικιωμένων με ευθύνη του κράτους. Αντίθετα, είναι κομβική σημασίας για την επίτευξη των στόχων του κεφαλαίου και στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε τη σχετική συζήτηση για το ζήτημα της στέγης, που συνδέεται όμως με τους δημογραφικούς δείκτες. Η ανασφάλεια των νέων ζευγαριών να δημιουργήσουν οικογένεια ενισχύεται όταν ειδικά τα ενίκια έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά πάνω από 40% και σε ορισμένες περιοχές πάνω από 50%. Η εκτόξευση του κόστου στέγασης στο τελευταίο διάστημα είναι το αθρηστικό αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Αλληλεπιδρούν οι αλλαγές της χρήσης γης σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων, κυρίως μαζί με την επέλαση τουριστικών δραστηριοτήτων, με την εκτόξευση του κόστους της οικοδομής ως αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης για την πράσινη ανάπτυξη. Επιδρά
η αναβάθμιση της κατοικίας ως επενδυτικό εμπόρευμα για πολύ εύπορους αλλοδαπούς επενδυτές, αλλά και των γενικότερων αυξήσεων στο συνολικό επίπεδο τιμών σε όλα τα εμπορεύματα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγη είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Στην πραγματικότητα συνιστούν νέες προκλητικές κρατικές επιδοτήσεις για ομίλους, για μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, με δωρεάν παραχώρηση κρατικής γης σε ομίλους και επιδότηση επισκευής ακινήτων. Έχει ελάχιστο αποτύπωμα στους νέους και τις νέες που αναζητούν φθηνή ποιοτική στέγαση. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ρυθμίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων ξενοδοχείων και Airbnb και να μετατρέψει σε αμιγώς τουριστικές ορισμένες περιοχές. Στην πραγματικότητα, οι σύγχρονες ανάγκες για φθηνή κατοικία, που να διασφαλίζει υψηλού επίπεδου βιωτικό επίπεδο, θρηματίζονται στο βωμό της κερδοφορίας του μεγαλοκατασκευαστικού, του μεγαλοτουριστικού κεφαλαίου, της καπιταλιστικής, όπως την ξέρουμε όλοι, ανάπτυξης. Επίσης, οι λελογισμένοι, όπως τη λένε, νόμιμη μετανάστευση συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κεντρικούς άξονες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στις κατευθύνσεις, φυσικά, πάλι πιας άλλης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική συζήτηση εκφράζει πλευρές των αντιθέσεων, βέβαια, ανάμεσα σε διάφορα τμήματα του κεφαλαίου και διαφόρων κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μείγμα καταστολής από τη μια, αλλά και προσέλκυσης από την άλλη εργατικού δυναμικού στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Η κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, αποτυπώνεται και στο νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, στο πλαίσιο της λεγόμενης εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κυβέρνηση, με τη στήριξη των υπολείπων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, άλλων, υιοθετούν και εφαρμόζουν αυτές τις κατευθύνσεις. Μέσω υλοποίησης είναι, ανάμεσα στα άλλα, οι διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισαγωγή εργατικού δυναμικού στην εγχώρια αγορά εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν πάντοτε και τις αντίστοιχες ρήτρες καταστολής με τις υποχρεώσεις των τρίτων χωρών για τη λεγόμενη συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών για τη συνεργασία σε απελάσεις και επιστροφές. Με τις συμφωνίες αυτές, το κράτος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει το κατάλληλο φθηνό εργατικό δυναμικό, με τσακισμένα φυσικά δικαιώματα, που έχουν ανάγκη οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Είναι συμφωνίες φυσικά με δουλεμπορικό χαρακτήρα και δεν αφορούν κάποια προστασία μεταναστών και προσφύγων. Όμως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, με άδειες διαμονής για πλήρη πρόσβαση στο δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία, στην περίθαλψη, με ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, για την εκμάθηση της γλώσσας και την εκπαίδευση των παιδιών τους, για τη στέγασή τους και συνολικά για την κάλυψη των αναγκών τους εφόσον μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το δημογραφικό ζήτημα είναι βαθιά κοινωνικό που σχετίζεται με τα κίνητρα οργάνωσης της οικονομίας και όλης της κοινωνίας. Για να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες να δημιουργήσουν οικογένεια, θα πρέπει να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας, ενός σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, φτηνής, σύγχρονης κατοικίας. Προϋποθέτει το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται, δηλαδή και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, παιδείας, φροντίδας των ηλικιωμένων. Με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας,
της ραγδαίας αύξησης της παραγωγικότητας, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κατοχυρωμένα καθολικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο όμως μιας άλλης ανάπτυξης, που στο επίκεντρο έχει την ικανοποίηση αυτών των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος κάποιων επιχειρηματικών ομίλων, απαιτεί ένα επιστημονικά κεντρικό σχέδιο στηριγμένο στην κοινωνική ιδιοκτησία συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με πρωταγωνιστή στα όργανα της οικονομίας και της ίδιας της εξουσίας τον εργαζόμενο άνθρωπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΚΕ διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις με κριτήριο τις σύγχρονες αυτές κοινωνικές ανάγκες, τόσο μέσα στη Βουλή, όσο και μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Επιτρέψτε μου τέλος ορισμένες σκέψεις γύρω από το φαινόμενο του brain drain, της φυγής εγκεφάλων δηλαδή. Προφανώς το φαινόμενο της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού δεν είναι νέο. Εδώ αναφερόμαστε όμως πιο συγκεκριμένα στο εξής. Στη μετανάστευση επιστημονικού εργατικού δυναμικού ως έκφραση της επιδιωκόμενης κινητικότητας η οποία αποτελεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το φαινόμενο πήρε διαστάσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Ωστόσο όμως παραμένει. Και παραμένει διότι παράγεται και αναπαράγεται όχι ως ατύχημα και κάτι σαν έκτακτη συνθήκη, αλλά ως προϊόν της κανονικότητας στην κίνηση του διεθνούς καπιταλισμού, ως επιδίωξή του δηλαδή. Στην αντίληψη του ΚΚΕ, το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με την ίδια τη φύση του σημερινού συστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο γεγονός ότι λόγω της ανάπτυξης με κίνητρο το κέρδος και της αδυναμίας να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία, το εμπόρευμα που ονομάζεται επιστημονικά ειδικευμένη εργατική δύναμη παραμένει αναξιοποίητο, πολλές φορές τίνει να πετιέται στα ράφια της ανεργίας. Και ακριβώς λόγω της ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών με διαφορετικές ταχύτητες, υπάρχει τάση να συγκεντρώνεται αυτό το πλεονάζον, υποτίθεται, πλεονάζον για το κεφάλαιο, όχι για το λαό, για την οικονομία και για τις ανάγκες μας, αυτό το πλεονάζον λοιπόν, όπως το λένε, δυναμικό, σε κάποιες άλλες ισχυρότερες οικονομίες. Φυσικά, η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει ότι το πρόβλημα του brain drain δεν περιορίζεται μόνο σε λιγότερο αναπτυγμένα κράτη, αλλά εμφανίζεται και αυτό διαχρονικά και στα πιο αναπτυγμένα. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ο όρος αυτός καθιερώθηκε πρώτα στην Βρετανία τη δεκαετία του 1960, σε μια περίοδο που το φαινόμενο της μετανάστευσης Βρετανών επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τότε είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τώρα που συζητάμε, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη σημαντική όξυνση της κατά τη αυτού του φαινομένου κατά τη διάρκεια της τελευταίας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, μαζική φυγή επιστημονικού δυναμικού καταγράφεται και σε περιόδους όπου η ελληνική οικονομία γνωρίζει και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό παραδείγματος χάρη ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50, του 1950, το 21% των πτυχιούχων μηχανικών έφευγαν από την Ελλάδα και κατευθύνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ποσοστό να παραμένει στα ίδια επίπεδα και τη δεκαετία του 1960. Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι την περίοδο 1961-65 το 35% των πτυχιούχων μηχανικών, το 27% των πτυχιούχων σε φυσικές επιστήμες και το 25% των πτυχιούχων σε ιατρικές σχολές έφυγαν από την Ελλάδα. Το φαινόμενο παρατηρείται έντονο ακόμα και σε πιο πρόσφατες περιόδους καπιταλιστικής ανάπτυξης, καθώς την περίοδο 1998 έως 2007
υπολογίζεται ότι 550.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό προκειμένου να εργαστούν σε εργασίες υψηλής επαγγελματικής ειδίκευσης. Αποδεικνύεται από τα παραπάνω, λοιπόν, ότι όσο αποδεχόμαστε το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της κινητικότητας, την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπενήσεται ότι ο επιστημονικά ειδικευμένος εργαζόμενος θα πρέπει να μετακινείται συνεχώς εντός της για να εξασφαλίζει μια εργασία αντίστοιχη των ικανοτήτων και της εκπαίδευσής του, τότε θα παραμένει ως σταθερή απόρρια η φυγή εγκεφάλων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί και να επιβεβαιωθεί από την σχετική πείρα ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, για παράδειγμα τώρα, θα αναστρέψει έστω και αυτή τη μερική μορφή brain drain, όπως είναι η μετανάστευση φοιτητών. Ως κόμμα έχουμε ξεκάθαρη αντίληψη και πρόταση διεξόδου από αυτό το πρόβλημα. Και η απάντηση δεν μπορεί να είναι να υιοθετήσουμε πολιτικά ως στόχο για την αντιμετώπιση του την ενίσχυση του πλαισίου εντός του οποίου προκύπτει, την κινητικότητα δηλαδή. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις διάφορες αστικές ιεραρχήσεις και τις προτεραιότητες σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που αφήνουν μια σειρά δραστηριότητες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών σε καθεστώς φυτοζωίας. Τόσους και άλλους τόσους από τους επιστήμονες που παράγει η χώρα μας και το ελληνικό πανεπιστήμιο με αμέτρητες θυσίες και από τους ίδιους και από τις οικογένειές τους χρειάζεται η χώρα μας, χρειάζεται ο λαός μας. Αρκεί να χαράξουμε δρόμο αμφισβήτησης και εναντίωσης με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την Ελλάδα, όπου τα κλειδιά της οικονομίας θα τα κατέχει η κοινωνική πλειοψηφία και θα μπορεί να σχεδιάζει επιστημονικά, κεντρικά, πανελλαδικά, πανεθνικά την ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών, θέτοντας και τις αντίστοιχες προτεραιότητες. Σε αυτή την Ελλάδα κανείς δεν θα περισσεύει και η αναγκαία επιστημονική συνθήκη της διεθνούς ανταλλαγής επιστημονικών ιδεών και πρακτικών, που είναι φυσιολογική, θα γίνεται αποκλειστικά με όρους gain και όχι drain. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα βρίσκεται η επιδίωξη των μεγάλων, του μεγάλου κεφαλαίου, για μεγιστοποίηση της δικής του κερδοφορίας, που φέρει τη σφραγίδα μιας οδηγίας, ενός κανονισμού, μιας απόφασης κάθε φορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν στηρίξει και εφαρμόσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που πολλές από τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν πως πάνω από το 45% του ελληνικού λαού δείχνει ότι στις ευρωεκλογές θέλει να εκφράσει την αποδοκιμασία του απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλους αυτούς λοιπόν λέμε πως έχουν μία επιλογή. Το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το οποίο όχι μόνο δεν είπε ψέματα για αυτή τη φυλακή των λαών, αλλά σταθερά την αποκαλύπτει, την αντιπαλεύει. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει ο λαός μας και την αποδοκιμασία του και την αντίθεσή του και τον πόθο του για μια πραγματική Ευρώπη των λαών. Μπορεί να στείλει από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας, ενδυνάμωσης των αγώνων με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο λαός θα αποδείξει έτσι ότι δεν έχει δώσει καμία λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για να τσακίζει τα δικαιώματά του, κουνώντας το δάχτυλο του 41%. Θα κόψει τη φόρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που τρέχει την ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα του λαού μας, στην εκπαίδευση, στην υγεία, παντού. Αλλά θα δώσει και ηχηρό μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ,
στο ΠΑΣΟΚ, σε άλλες δυνάμεις που ως βολικοί αντίπαλοι στην ουσία τις προσφέρουν συνένεση σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Τώρα λοιπόν ας στείλουμε αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να ενισχυθεί η πάλι για την ανασύνταξη του εργατικού, του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Σπάμε τα δεσμά, τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού που οραματιζόμαστε, για την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.